Στην αίθουσα Σύνταξη και τον Γιάννη Καντέλη για να δούμε πώ αντιμετωπίζει τι εξελίξει αυτέ στη Μέση Ανατολή η ελληνική κυβέρνηση. Γιάννη. Υπάρχει ύψιστη επιφυλακή όπω είναι αναμενόμενο, ειδικά στα σύνορα, διότι υπάρχει ο φόβο να υπάρξουν κάποιε αυξημένε ροέ το επόμενο διάστημα. Ειδικά αν κάτι το οποίο αφ... απέφχεται η ελληνική πλευρά υπάρξει μια ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και ο, ο κύριο Μητσοτάκη στην σύσκεψη σήμερα που είχαν οι ηγέτε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο από όπου βλέπουμε τι φωτογραφίε τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μια κοινή φωνή απέναντι σε αυτή την κρίση. Στηρίζει αναφανδόν το Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατική επίδεση την οποία δέχτηκε από τη Χαμά. Ωστόσο, δεν πρέπει αυτό να εξελιχθεί σε μια ανθρωπιστική κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση που έχει το βλέμμα τη και προ την Τουρκία και αυτήν την αλλαγή στάση όσον αφορά τι σχέσει με την Δύση, με τι ΗΠΑ. Επίγεται και μια κρίσιμη με συνάντηση, άλλωστε. Με τι επιθέσει οι οποίε υπάρχουν αυτέ τι μέρε και από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν προ τι και δεν θέλει να τροπιλιστεί ο τουρκικό διάλογο ο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχουν τέτοια σημάδια αυτή τη στιγμή και αυτό το καλό κλίμα θέλει να διατηρηθεί η ελληνική πλευρά. Όλα θα ξεκαθαρίσουν σαφώ την Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε ξεκινά ο διάλογο και για την θετική ατζέντα, αλλά και ο πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Για τι εξελίξει αυτέ στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε και στο καθιερωμένο briefing ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι ανέφερε, Γιάννη. Ο κ. Μαρινάκη, ο οποίο τόνισε ότι η Ελλάδα είναι συνομιλητή όλων των χωρών τη περιοχή και του Ισραήλ αλλά και αραβικών κρατών και προφανώ η χώρα μα θέλει να υπάρξει μια λύση στην περιοχή ώστε να μην δούμε να εξελίσσεται σε μια γενικότερη κρίση στην Μέση Ανατολή η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και τη Χαμά και μπορούμε να δούμε και το σχετικό απόσπασμα. Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει τη βία και την τρομοκρατία κατά κυρίαρχων κρατών. Αναγνωρίζουμε, πως έχουμε τονίσει ξανά, το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, είναι όμω σημαντικό να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση. Εξ σημαντικό είναι και να αποτραπεί ο κίνδυνο μια μεγαλύτερη ανάφλεξη στην περιοχή με την εμπλοκή και άλλων χωρών. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής στην εξωτερική πολιτική αρχών που ακολουθεί και πήρε από την πρώτη στιγμή καθαρή θέση καταδίκης της τρομοκρατίας και στήριξης του Ισραήλ. Η χώρα μας παραμένει πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια στην περιοχή και θα συνεχίσει να διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο ως αξιόπιστος συνομιλητής εταίρων και συμμάχων και ως χώρα που συνομιλεί με χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος, η Ορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία.